Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 31 του μηνός, τελευταία μέρα του Ιουλίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Σήμερα είναι σχήμα λόγου του ώρα για μπλε, είμαστε κουτσουρεμένοι χρονικά, οπότε θα τρέξουμε να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται, καθώς στις 8 παρατέρατο ακολουθεί συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι της Βασιλείας με τον ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος Σοκόλκας θα παρεύει, όπως τον ακούσατε και νωρίτερα, με τη συνέντευξη τύπου των Ελβετών. Στις 8 παρατέρατο ξεκινά και αυτή του Λουτσέσκου, οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Έχουμε κανονίσει ένα ραντεβού με ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, νέο μεταγραφικό απόκτημα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ και θα το καταγράψουμε. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Το mail μας το θυμίζω της εκπομπής Blue Libero, papakiyahoo.gr. Σήμερα θυμίζουμε είναι η ανοιχτή συγκέντρωση, συνάντηση του κόσμου του Ηρακλή στα γραφεία της Αυτονομιστήρας 10, στις 9, από τις 9 και μετά. Το κάλεσμα από τον σύνδεσμο προς όλο τον κόσμο του Ηρακλή, προς ενημέρωση για τα όσα έχουν αποφασίσει τις τελευταίες μέρες, για τα όσα έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες μέρες, για τις κινήσεις που έχουν κάνει τα παιδιά του συνδέσμου, να ενημερώσουν τον κόσμο. Είμαστε σε αναμονή, εν αναμονή εξελίξεων για το ιδιοκτησιακό, για το διοικητικό. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, έχουμε καταγράψει αρκετές φορές, του Αιγύπτιου που δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να έχει μέλλον, θα φανεί μέσα στην εβδομάδα. Από την πλευρά του Ηρακλή έχουν στείλει κάποια έγγραφα που ζήτησε ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας ο Καρίμ Σορούρ για να τα εξετάσει, για να τα ελέγξει, για να δει αν μπορεί, αν θέλει να μπει στον Ηρακλή. Το δίδυμο Μπαλτίδη-Μυροφορίδη που εδώ δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι θα έρθει για να γίνει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ο κύριος Μπαλτίδης. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για μια σημαντική χορηγία και μια συνεργασία που υπάρχει ούτως ή άλλως με τον Παύλο Μυροφορίδη, και αυτό θα φέρει τον Μυροφορίδη στον Ηρακλή, κάτι που θέλει όλος ο κόσμος φυσικά και εμείς, και νομίζω είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μια ιδανική περίπτωση για την ενίσχυση της ομάδος σε όλα τα επίπεδα, από τη θέση φυσικά το πόστο το δικό του, του τεχνικού διευθυντή. Υπάρχουν και οι Έλληνες επιχειρηματίες, ένας με δύο, που εξακολουθούν και ενδιαφέρονται για να βάλουν και αυτοί ένα σεβαστό ποσό. Εκεί δεν αποκλείεται να τους δούμε και σε κάποιο ΔΣ. Όλα αυτά πρέπει να τρέξουν, όλα αυτά πρέπει να δρομολογηθούν γρήγορα, άμεσα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Η ομάδα, για παράδειγμα, αύριο το πρωί φεύγει για τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Την Κυριακή στη Νάουσα θα μας ακούσετε, είναι το πρώτο φιλικό με την Νάουσα στο γήπεδο της Νάουσας. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Πρέπει να συσταθεί η ΠΑΕ, πρέπει να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες εξελίξεις γύρω από αυτό, να υπάρξει ΔΣ, να προχωρήσει η εκαθάριση, να γίνουν κι άλλες μεταγραφές, χρειάζονται χρήματα οπωσδήποτε, και πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώνει και να βρεθεί μια λύση. Καλό θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Δεν βάζει κάποιος deadline, είναι έτσι, το καταγράφουμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πιέζει ακόμα πολύ περισσότερο ο χρόνος και το άγχος και θα είναι το καλοκαίρι δύσκολο. Είναι και οι ακαδημίες. Μια, δύο, τρεις φορές το έχουμε πει, το ξαναλέω, είναι σοβαρό. Πρέπει να υπάρξει K19, K17, γιατί χωρίς αυτές ο Ηρακλής δεν μπορεί να κατέβει στο πρωτάθλημα, θα κινδυνεύει με ποινές. Και για όλα χρειάζεται κινητικότητα, χρειάζεται δράση, χρειάζεται διοίκηση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή είναι διαφορετικό το τρίτη εθνική με δεύτερη εθνική κατηγορία, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ΠΑΕ Ηρακλής ακόμα, δεν μιλάμε για ΔΣ, δεν μιλάμε για πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό τμήμα και με μια επιτροπή. Αυτό πρέπει να αλλάξει, να μετατραπεί σε κανονικότατη ΠΑΕ Ηρακλής και να προχωρήσουν όλα τα ζητήματα. Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλή, τον Μανώλη Νικολακάκη που έχουμε στην γραμμή μας. Μανώλη, καλώς ήρθες στην ομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, και φαντάζομαι είναι μια εξέλιξη που σε ικανοποιεί.
να συνεχίσεις την καριέρα σου σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Ηράκλης, έτσι. Ναι, μιλάμε για κάτι που από την πρώτη στιγμή με το που έμαθα για το ενδιαφέρον του Ηρακλή, το ήθελα πάρα πολύ. Κάθε μέρα παρακαλούσα να έχει έσει ο τέλος όλη η κατάσταση. Στάθηκα τυχερός, όλα πήγανε καλά και πλέον ανήκω στην οικογένεια του Ηρακλή και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί όταν ενδιαφέρεται μια ομάδα στον Ηρακλή για εσένα, αυτό είναι άκρο τιμητικό για εσένα και για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια πάνω στον χώρο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Αλήθεια, Μανώλη, πώς προέκυψε και πότε χρονικά θέλεις να μας ενημερώσεις το φλερτ, και φαντάζομαι δεν κράτησε και πάρα πολλά λεφτά ή δευτερόλεπτα στο μυαλό σου για να πάρεις την απόφαση να έρθεις εδώ, έτσι. Υπήρχε πριν πάρα πολύ καιρό, πριν κοντά ένα μήνα, το ενδεχόμενο να έρθω στον Ηρακλή. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή όλα ξεκαθάρισαν μέσα μου και είπα ότι ναι, θέλω να αγωνιστώ στην ομάδα του Ηρακλή. Μετέπειτα υπήρχαν κάποιες συζητήσεις και τις τελευταία 1,5 εβδομάδα όλο και πιο έντονα έρθα σε προσωπική επαφή με ανθρώπους της ομάδας. Και αυτό με διευκόλυνε καθημερινά, ούτως ώστε να καταλάβω ότι η απόφαση που έχω πάρει είναι η πιο σωστή. Αυτό βέβαια θα το δείξει ο χρόνος, αλλά πραγματικά δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί ήρθα σε μια ομάδα και θέλω να κάνω τα πάντα για να εκπληρώσω τους στόχους τους και να τους βοηθήσω, να τους βγάλω στο πρόσωπο όλους. Μια ομάδα που μόνο ονόματος, βάσει ονόματος, Μανώλη, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Ο κόσμος του Ηρακλή διψά για επιστροφή στη Super League. Θα το δεις και μόνο σου σύντομα και στα φιλικά στην Άωσα και οπουδήποτε και αν παίζετε, εντός και εκτός έδρας. Και είναι μια οικογένεια που θα αγκαλιάσει και εσένα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θεωρείς με την εμπειρία σου στην δεύτερη εθνική κατηγορία, έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες και όχι μόνο, ότι μπορεί ο Ηρακλής να κοιτάει προς τα εκεί? Καταρχήν, αυτό για τον κόσμο και για το ότι είναι καταδικασμένος από τα αγωνιστή, θα συμφωνήσω απόλυτα, και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω στην ομάδα. Είναι ένα έξτρα κίνητρο. Ήθελα να έρθω σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα καταφέρω να αγωνιστώ με τη φανέλα του Ηρακλή και μπροστά στον κόσμο του Ηρακλή. Εύχομαι να τον έχουμε δίπλα μας όλη τη χρονιά και σε καλές και σε κακές στιγμές, γιατί όλες υπάρχουν μέσα στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή μας. Mm-hmm. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια από ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και θέλουν το καλό τους. Προσπαθούν καθημερινά για να βελτιώνεται η κατάσταση και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Θέλω να έχουμε την υγεία μας, να δουλεύουμε καθημερινά και στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες, να δίνουμε και την ψυχή μας, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος της χρονιάς. Ο Ηρακλής πρέπει να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία και εγώ προσωπικά, όπως και οι συμπαίκτες μου, θα κάνουμε τα πάντα και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα καταφέρουμε. Ξεκίνησες ήδη, μπήκες στη διαδικασία μετά τις απαραίτητες εξετάσεις? Αύριο φεύγετε και για την Άωσα. Ναι, με το που έφτασα την Παρασκευή, γνώρισα τους καινούργιους μου συμπαίκτες, το προπονητή και όλους τους ανθρώπους της διοίκησης που είναι αυτή τη στιγμή. Έκανα τις προπονήσεις μου, πέρασα και τις απαραίτητες εξετάσεις, όλα πάνε καλά. Αύριο φεύγουμε για Νάωσα και εύχομαι να έχουμε όλη την υγεία μας, όλο το βασικό σταδίο της προετοιμασίας, αλλά και όλη τη χρονιά, ούτως ώστε να καταφέρουμε να γίνουμε όσο πιο γρήγορα μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μανώλη, τι συνάντησες, τι αφουγκράστηκες από τον προπονητή σου, από τα αποδυτήρια, από τους συμπαίκτες σου, από τις εγκαταστάσεις της Μίκρας, από όλες τις συνθήκες που επικρατούν για σένα και την ομάδα? Με το που έφτασα στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, συνειδητοποίησα ότι έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Ηρακλής, συγγνώμη, είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει ιστορία, πολύ ωραίο κόσμο, έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί παίχτες από την ομάδα και πραγματικά είναι τιμή μου που θα φορήσω αυτή τη φανέλα. Τις πρώτες μου συζητήσεις με τον προπονητή αλλά και με τους ανθρώπους της ομάδας με έκαναν να νιώσω πάρα πάρα πολύ άνετα. Τα αποδυτήρια βαρτίζονται από πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες, και το σημαντικό είναι ότι όλοι γνωρίζουν
το πόσο μεγάλος είναι ο Ηρακλής. Αυτό θα με κάνει και εμένα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και όλης της χρονιάς να με βάλει πιο εύκολα μέσα στο κλίμα, ούτως ώστε να καταλάβω σε ποια ομάδα ανήκω. Βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τρέφω απέραντο σεβασμό για την ομάδα του Ηρακλή αλλά και για όλο τον κόσμο που τρέχει για αυτήν, την στηρίζει και την αγαπάει και δουλεύει για αυτήν. Ήσουν στον Εργοτέλη και βάσει και αυτής της παρουσίας σου θέλω να μας μεταφέρεις το τι είναι Β' Εθνική πλέον, έτσι, το πόσο σκληρό θεωρείται αυτό το πρωτάθλημα και το τι πρέπει να έχει ο Ηρακλής, πιστεύεις, για να σταθεί όρθιος και να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περσινή σεζόν του Ηρακλής στην τρίτη εθνική κατηγορία με αυτή που θα έχει μπροστά του τώρα. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω την ομάδα του Εργοτέλη που πέρασα και στη γάμα εθνική εξάμηνο όταν πήραμε το πρωτάθλημα αλλά και πέρυσι το δεύτερο εξάμηνο της καριέρας μου, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία σύγκρισης με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένα άλλο. Όχι για τις κατηγορίες το είπα, από την τρίτη στη Β'. Ναι, ναι, απλά διαφέρουν και τα δεδομένα και τα θέματα της κάθε ομάδας. Εννοείται, σωστά, σωστά. Ο Ηρακλής έχει τα πάντα αυτή. Έχει να κάνει με το κλίμα, την φανέλα, την ιστορία και τη στήριξη του κόσμου. Θα το ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ο κόσμος σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ξέρει και η διοίκηση καλύτερα στο πότε θα τελειώσει το roster και τι θα γίνουν, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Εγώ αλήθεια σας λέω, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τα θέλω του προπονητή και τόσο καλύτερα για μας. Αν μπαίνουμε καθημερινά στις προπονήσεις και δίνουμε το 100%, τότε μόνο να κερδίσουμε πράγματα έχουμε. Ξέρουμε ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που πρέπει να πηγαίνει καλά, πρέπει να πρωταγωνιστεί. Αυτό μας γεμίζει άγχος, αλλά θα το πω απλά, είναι κάτι που το ξέραμε, το γνωρίζαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν θέλαμε μια ομάδα χωρίς πίεση και χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο, θα επιλέγαμε κάτι άλλο. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εξαρτούνται πάρα πολλά από εμάς. Είμαστε μια ομάδα που πολλές άλλες θα θέλουν να την κερδίσουν λόγω του ονόματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να έχουμε κυρίαρχο στόχο την άνοδο στη Super League. Κάτι τελευταίο, Μανώλη, και πριν σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που έχουμε εδώ ζωντανά. Δεξί μπακ και τίποτα άλλο? Ή μπορείς να προσαρμοστείς και σε κάτι άλλο που θα σου ζητήσει ο προπονητής? Είμαι ένας χαρακτήρας που βάζω την ομάδα πάνω από το προσωπικό όφελος, οπότε δεν θέλω να σταθώ σε θέσεις. Μακάρι να παίξω και τερματοφύλακας. Και να κερδίσει η ομάδα. Ό,τι χρειάζεται η ομάδα, εγώ είμαι εδώ πέρα, θα το κάνω και θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι βοήθησες σε κάτι και η ομάδα σου το πέτυχε. Δεν θέλω να σταθώ σε θέσεις. Ο προπονητής τα ξέρει αυτά καλύτερα από τον καθένα. Ναι. Εύχομαι να μην χρειάζεται να παίξω σε άλλη θέση, να είμαστε όλοι υγιείς όλη τη χρονιά, χωρίς κάρτες, τραυματισμούς και τίποτα άσχημο. Αλλά στο οτιδήποτε χρειαστεί η ομάδα, εγώ θα είμαι εκεί και θα δώσω τον καλύτερο με αυτό. Και ελπίζω ο κόσμος να το εκτιμήσει, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας μου με εμπιστεύτηκαν και μου δώσανε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ομάδα του Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Σου εύχομαι καλή αρχή, ολόψυχα, καλή δύναμη, με υγεία όπως σωστά είπες, από αύριο και σε όλη την ομάδα. Να το απολαύσετε μέσα στις δυσκολίες, γιατί η προετοιμασία είναι κάτι δύσκολο. Έτσι. Υπάρχει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια από όλους σας. Και σιγά σιγά με τα φιλικά να δένεστε μεταξύ σας. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή αρχή. Μανώλης Νικολακάκης, στο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες. Λεβαδιακό, Επισκοπή, Λάρισα, Τρίκαλα, στη Σουηδία. Έπαιξε στον Εργοτέλη πρόσφατα, όπως ακούσατε, στα 28 του, πολύ ώριμος ποδοσφαιριστής και έχω πει αρκετές φορές, σπάνιο είναι να ακούς έναν αθλητή γενικότερα έτσι να έχει και τεκμηριωμένη άποψη και να την καταγράφει με τέτοιο τρόπο όπως το κάνει ο Μανώλης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά πραγματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τα γραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Σε αντίθεση με το Σαββατοκύριακο και τη χθεσινή μέρα που είχαμε ανακοινώσεις από το ποδοσφαιρικό τμήμα, σήμερα δεν υπήρξε κάτι.
ούτε για τον Παντελή Καπετάνο, ούτε για τον Κοντοχρήστο, ούτε για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τώρα ποιοι ακριβώς μπορεί να είναι οι λόγοι. Ίσως έχουν να κάνουν και με τις διοικητικές εξελίξεις, με την αναμονή που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Πέραν των δύο ποδοσφαιριστών αυτών που έχει επιβεβαιωθεί ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ηρακλή, άλλωστε ο ίδιος ο Παντελής ο Καπετάνος το έχει γνωστοποιήσει εδώ και λίγες μέρες μέσω λογαριασμού του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, απομένει η ανακοίνωση. Πέραν όσων προαναφέραμε, θυμίζω η ομάδα αύριο το πρωί πάει στα 3-5 πηγάδια. Την Κυριακή στις 5.30 στο γήπεδο της Νάουσας, πληροφορία που μας ήρθε σήμερα το μεσημέρι από την Νάουσα, θα γίνει στο γήπεδο της Νάουσας το φιλικό και όχι στα 3-5 πηγάδια. Στα 3-5 πηγάδια εκεί στην περιοχή της Κουτσούφλιανης ο Ηρακλής θα παίξει την Τετάρτη το απόγευμα με τον Εθνικό Άχνας. Μετά Κυριακή θα παίξει με την Κέρκυρα και ολοκληρώνει τα φιλικά του στο συγκεκριμένο κέντρο προετοιμασίας. Εθνικός Άχνας και Κέρκυρα είναι δύο ομάδες που επίσης θα βρίσκονται εκεί για το βασικό του στάδιο. Επιστροφή Θεσσαλονίκη φιλικό μετά στην Ξάνθη 19 του μηνός. Θεσσαλονίκη φιλικό στο γήπεδο του Μακεδονικού 22 και 1η Σεπτεμβρίου στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα τσεκαρισμένα φιλικά που έχει προγραμματίσει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής. Δεν αποκλείεται να προσθεθεί ένα ακόμα στην ατζέντα. Και επαναλαμβάνω, πολλά μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί όπως σας είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, όλα είναι ανοιχτά στην υπόθεση Μυροφορίδη. Μπορεί αύριο μεθαύριο, και το αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κυριολεκτικό και όχι μεταφορικό, μπορεί αύριο μεθαύριο να αναλάβει ο Παύλος ο Μυροφορίδης και να έρθουν άλλοι πόσοι παίχτες. Γιατί έχουμε την εμπειρία να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι εστί Παύλος Μυροφορίδης και ο ίδιος έχει την εμπειρία να φέρνει μέσα σε λίγες μέρες αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αυτά μπορούν να αλλάξουν. Αν προχωρήσει η χορηγία από την πλευρά του κυρίου Μπαλτίδη, αν δώσει ένα πάρα πολύ καλό ποσό στην ομάδα και αυτό το ποσό το εκμεταλλευτεί ο Μυροφορίδης και γενικότερα το ποδοσφαιρικό τμήμα για την ενίσχυση αυτού. Καλησπέρα Νατάσα, εγώ 28 το είδα στο διαδίκτυο, τώρα 27-28, εντάξει δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά, νομίζω όσον αφορά την ηλικία του Νικολακάκη, λεπτομέρεια. Είχαμε ανακοίνωση για τα διαρκείας, έτσι μια διευκρινιστική κατά κάποιο τρόπο, ενημερωτική από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εξακολουθούμε και λέμε ποδοσφαιρικό τμήμα και δεν λέμε ακόμα Παϊρακλής, γιατί δεν έχει συσταθεί γι' αυτό. Λόγω της μεγάλης ζήτησης και για την διευκόλυνση των φιλάθλων της ομάδας, τα σημεία προπόληση εισιτηρίων διαρκείας είναι πλέον δύο. Στα γραφεία του ΓΣ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 12 ως τις 6. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-207-715 και στα γραφεία του ποδοσφαιρικού τμήματος στη Μίκρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 10 ως τις 2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2311-829-171. Πλέον 2. Ήταν και παράπονο αρκετών που είχαν στείλει και εδώ στην εκπομπή μήνυμα για το ότι δεν λειτουργούν τα γραφεία στη Μίκρα για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που είναι από εκεί, για να μην τρέχει το κατσάνο κτλ. Αν θυμάστε, πλέον είναι 2 τα σημεία. Επαναλαμβάνω, για όσους ενδιαφέρονται για αγορά εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 12 ως τις 6, 2310-207-715 και στη Μίκρα, στα γραφεία της Μίκρας, από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 ως τις 2, 2311-829-171. Γίνεται γνωστό ότι για τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται για την προπόληση εισιτηρίων διαρκείας και βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω του λογαριασμού της ομάδος στην Εθνική Τράπεζα, όψεως. Υπάρχει και ο αριθμός για όποιον ενδιαφέρεται στο όνομα Ηρακλής 1908. Την Παρασκευή αλλά και χθες Δευτέρα σας είχαμε μεταφέρει το ρεπορτάζ όσον αφορά το βολεϊκό Ηρακλή και επιβεβαίωση ήρθε σήμερα από την ανακοίνωση του βολεϊκού Ηρακλή. Αν θυμάστε, σας είχαμε
προετοιμάσει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν αποκλείεται να έχουμε ανατροπή και να μην πάει ο Ηρακλής να αποκτήσει Έλληνα κεντρικό, αλλά να επανέλθει η περίπτωση του Μπάιρον Φέργκιουσον. Σας το είπαμε και χθες το απόγευμα για όσους άκουσαν την εκπομπή, ότι ο Ηρακλής είναι ακόμα πιο κοντά στο να συνεχίσει ουσιαστικά, γιατί δεν είναι μεταγραφή, ανανέωση είναι κατά κάποιο τρόπο η συνεργασία του Μπαχαμέζου κεντρικού με τον Ηρακλή, κάτι που έγινε και σήμερα. Επίσημα βγήκε ανακοίνωση, το ΤΑΑ Ηρακλής ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ξένο κεντρικό Μπάιρον Φέργκιουσον για τη σεζόν 2018-2019. Η σημαντική προσφορά του παίχτη την περσινή αγωνιστική χρονιά και ο αδαμάντινος χαρακτήρας του οδήγησαν διοίκηση και προπονητή να ανανεώσουν για μία ακόμα αγωνιστική χρονιά. Μπάιρον, σου ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας. Αυτό το Ελλάδα και Ευρώπη πόσο μου αρέσει όταν το ακούω. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Βέβαια αργεί ο Νοέμβριος. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε την πρώτη μάχη με την Μπενφίκα εφόσον αυτή αποκλείσει την ΠΑΦ. Και αν θυμάστε και χθες όσον αφορά πάντα το ρεπορτάζ του βολεϊκού Ηρακλή, πάλι σας προετοιμάσαμε για το ότι δεν αποκλείεται εκεί που λέγαμε τόσο καιρό για ξένο ακραίο να υπάρξει και εδώ ανατροπή και να γίνει το ανάποδο. Δηλαδή όλα αυτά είναι σκέψεις έτσι, που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αρχικά οι σκέψεις έλεγαν κεντρικό Έλληνα, ξένο ακραίο. Τώρα πήγαμε στο ξένο κεντρικό, μήπως αλλάξει και ο ακραίος και γίνει Έλληνας αντί για ξένος. Πάντως αν ο Ηρακλής αποκτήσει ξένο στη θέση του ακραίου, τότε θα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που θα κατέβει με δύο ξένους στο πρωτάθλημα. Και τα τελευταία δύο για την ακρίβεια, μετά την τριάδα που είχε με Πέντσεφ, με Καλαντάτζε και πώς τον έλεγαν τον άλλον, τώρα κόλλησα, Κουπρίβιτσα. Ναι. Και ειδικά η συγκρίση με την περσινή σεζόν που είχε μόλις ένα τον Φέργκιουσον. Θα το δούμε, είναι μια σημαντική επιλογή, απόφαση της διοίκησης σε συνεργασία με το προπονητικό team για την επιλογή του ακραίου, γιατί είναι στόχος να αποκτηθεί ένας ακραίος που πέρα από καλή υποδοχή, ούτως ή άλλως έχει καλούς υποδοχής φέτος ο Ηρακλής και με την παρουσία του Σωτηρίου που έχει έρθει για αυτή την θέση, αλλά και τα λίμπερο και γενικότερα. Αν αποκτηθεί ένας αθλητής στη θέση του ακραίου που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην επίθεση, να ξεκουράζεται κατά κάποιο τρόπο επιθετικά και ο Απόστολος Αρμενάκης, να μην πέφτει όλο το φορτίο πάνω του. Αν και έχω την αίσθηση ότι φέτος ο Ηρακλής και με έναν εξαιρετικό σε πρώτο χρόνο Κώστα Προύσαλη θα μπορεί και από εκεί, όσον αφορά τους κεντρικούς, να παίρνει αρκετούς πόντους και με τον Φέργκιουσον και με τον Ντίνα που αποτελεί φετινό μεταγραφικό απόκτημα. Ανάγκη για διαρκές φυσικά υπάρχει και στο βόλεϊ. Ποτέ δεν έπαψε και όποιος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, καλό θα κάνει. Εκεί ισχύει μόνο το 207-715 από τα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου στο Κατσάνιο. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα διαρκεία. Στο βόλεϊ χρονικά αργεί να ξεκινήσει. Τέλη Αυγούστου θα μαζευτούν εδώ οι αθλητές να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ που 17 Αυγούστου υποτίθεται είναι η πρώτη συνάντηση. Στο λεπτό να δω και στο ημερολόγιο. Έχω την αίσθηση ότι 17 είναι Παρασκευή. Ναι, όντως. Άρα πάμε για 20. Δευτέρα 20 Αυγούστου. Είναι η πρώτη συνάντηση και αυτή τη στιγμή στο μπασκετικό Ηρακλή υπάρχουν μόνο δύο παίκτες με συμβόλαια, ο Καλαϊτζίδης και ο Σέσκος. Πέρασε η Δευτέρα, περνάει και η Τρίτη, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και καμία ανακοίνωση από τον μπασκετικό Ηρακλή. Μείναμε στην τελευταία της προηγούμενης εβδομάδας που έχει να κάνει με αυτή του Σέσκους και όπως γράφει η Νατάσα στο μήνυμά της, μπάσκετ τίποτα και σήμερα στο τέλος θα χαθούν και οι τρεις που μείνανε και ενδιαφέρουν. Ο Σιγκούνας χάθηκε από χθες, πήγε στο Ρέθυμνο. Ματαλόν χάθηκε και αυτός, όπως ο Γόντικας, όπως ο Μελισσαράτος, όπως ο Τσιόκος. Ποιοι έχουν μείνει? Ο Τσάμις που τον ακούμε δύο εβδομάδες και Τσάμι δεν βλέπουμε και ούτω καθεξής. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα στην Α2 που έχει μόνο δύο αθλητές. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε όμως Ολλανδία. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Θα μας πει ο Χρήστανδος ο Τσαλτίδης να μας δώσει
Εντεκάδες από ό,τι καταλαβαίνω, εν ώψη του φιλικού που θα ξεκινήσει στις 8 με την The Graftsap. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, σωστά το είπες. Έχει έρθει ο Ηρακλής, δεν έχει έρθει, έχει έρθει η Ολλανδία. Πρόπερση. Πώς λέγεται το, θυμάσαι το κέντρο? Εδώ είμαστε στο Marienveld. Είμαστε. Όχι, δεν το ξέρω. Πού κοντά είναι αυτό? Αυτό είναι κοντά στο Άρνεμ. 50 χιλιόμετρα το Άρνεμ. Όχι, καμία. Εμείς ήμασταν δίπλα στο Ναϊμέγγεν. Στο Μιλ. Νομίζω εκεί κοντά. Στο Μπούσενχοφ είναι ο Άρης. Τέλος πάντων. Okay. Έχουν πάρα πολλά γήπεδα αυτοί. Πού γίνεται το. Το The Graft θα πάρεις. Εδώ στο Marienveld. Α, σε αυτό. Πολύ ωραίο το γηπεδάκι. Και πολύ κόσμο εδώ μεταξύ, οι οποίοι είναι όρθιοι περιμετρικά του γηπέδου όλοι. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω, αφού έχεις έρθει την Ολλανδία, ξέρεις ότι είναι τα γήπεδά τους καταπληκτικά και είναι ό,τι πρέπει για να παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ βέβαια να θυμάμαι το βραδάκι να φοράω μπουφάν εκεί, τώρα δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Έχει ψυχρούλα, ναι. Α, okay. Έχει ψυχρούλα, είναι η αλήθεια. Πράσινα φοράνε αυτή η χρύσα. Όχι, όχι, άσπρα μπλε. Ηρακλής είναι φίλε αυτή. Ωραία. 3-0. Με άσπρα βλέπω, τώρα δεν ξέρω αν είναι η πρώτη τους ή η δεύτερη στολή, η τρίτη τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπω ότι φοράνε για την ακρίβεια αυτό που βλέπω τώρα στην προθέρμανση, δεν ξέρω τι θα βάλουν μετά. Είναι άσπρο παντελονάκι, άσπρο μπλουζάκι και μπλε άσπρη κάλτσα. Ωραία κάλτσα όμως, παιδί, με ρίγες. Στην Ολλανδία έχει και κανονικό Ηρακλή, δε. Ναι, εντάξει, και άλλο εκείνο, εντάξει. Ναι. Πώς το λέγανε, το πήγαμε χθες στην στην Πρέντα, ναι. Και είχε εκεί ο Ηρακλής, δεν είχε ένα ψηλό στόπερ, πώς το λέγανε, μαύρο. Τον Βρέντε, Ρετζίλιο Βρέντε. Μπράβο, μπράβο. Και τον θυμηθήκαμε αυτό να... Τώρα ήταν στη Βίλεμ νομίζω. Στη Βίλεμ πρέπει να ήταν προπονητής. Ναι, αν είναι στη Βίλεμ θα τον συναντήσουμε το Σάββατο. Μέχρι πέρυσι το ήταν, φιλικό... τώρα φέτος δεν ξέρω. Το τελευταίο φιλικό του Άρη με τη Βίλεμ. Να σου πω την σύνδεση. Πάμε, ναι, γιατί θα πάμε και στο Σταύρο γρήγορα. Ναι. Ναι, γι' αυτό θα την πω γρήγορα. Ωραία, δεν ωραία. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Μία αλλαγή στην ουσία είναι. Καθώς ξεκινάνε ο Καντιμίρης, ο Τζανακάκης, ο Ούγκο Σόουζα, ο Δελιζήσης, ο Ντιγκινί, ο Ιντζόγλου, ο Νασλίδης, ο Κολάσο, ο Ματέο Γκαρσία, ο Βαλεριάνος και ο Μπάσα. Ο τελευταίος είναι και η μοναδική αλλαγή που υπάρχει σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Στη θέση του Ματίγια έχει μπει ο Αλβανός διεθνής μέσος και με αυτούς τους πρώτους 11 θα ξεκινήσει ο Άρης. Μάλιστα. Αρκετό κόσμο, έχει και φίλους του Άρη. Έχουμε δει καμιά τριανταριά που έχουν έρθει εδώ από Γερμανία, Ολλανδία κτλ. 50, άλλοι 20. Πολύ ωραία. Ήρθαν και κάποια παιδιά από την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι ήρωες. Έχουν κάνει το ταξίδι. Ο Θήκος από την Ελλάδα. Χαρά στο κουράγιο τους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την ώρα της μετάδοσης, αφού έχουμε και 8 η ώρα είναι η σέντρα, έτσι. Ναι, απλά να σου μεταφέρω ένα ωραίο για να γελάσεις και εσύ. Ναι. Υπάρχει match program. Ναι. Και στο match program, πρόεδρος του Άρη, ο Λάμπρος Σκόρδας. Πού τον βρήκανε? Έλατε. Και προπονητή έχουν το σπανό. Ναι, αυτό πάει και έρχεται. Έχεις μια παράδοση εσύ με τα match program, έχεις ό,τι πιάνεις. Ναι, αλήθεια είναι. Άντε φύγε να πάω και στο Σταύρο. Φύγε, καλή μετάδοση μετά. Έγινε, bye, bye. The Graft θα πάρει στις 8. Έχουμε Σταύρο. Σε λίγο θα μας καλέσει για να ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου εκεί. Είπαμε σήμερα, δυστυχώς, χρονικά είμαστε κουτσουρεμένοι. Πέφτουν αρκετά πράγματα πάνω στην ζώνη μας. Γίνεται αυτό, ραδιόφωνο είμαστε. Άλλες φορές εμείς παρεμβαίνουμε σε άλλες εκπομπές για οτιδήποτε υπάρχει. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει ο φίλος ο Θανάσης? Όλα καλά λέει στο μπάσκετ. Έχουμε υποδομές και το Ηρακλάκι των Ματαλών. Ήρα Αρντάν, τα μάτια μας πονάν. Ο Ματαλόν Ηρακλάκη δεν ξέρω, μπορεί, αλλά στο Ισραήλ, φίλε μου Θανάση, όπως ξέρεις, θα συνεχίσει την καριέρα του. Εντάξει, έχω κουραστεί με τον μπάσκετ, πραγματικά, πάρα πολύ. Να λέω κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Τελευταία φορά που μίλησα με τον κύριο Δρακόπουλο πριν 1,5-2 εβδομάδες, όλα καλά θα πάνε, θα τους αποκτήσουμε και θα τους ανακοινώσουμε όλους μαζί. Α, με ενημερώνει ο Χρύσανθος ότι το μάτς θα έχει 15 λεπτά καθυστέρηση του Άρη. Θα ξεκινήσει δηλαδή με την The Graft από τις 8 και 4. Τώρα μου στείλε το μήνυμα. Θα μπω στη διαδικασία, πραγματικά θα μπω στη διαδικασία, να ψάξω μία προς μία της ομάδας Α2.
Όχι για κανένα λόγο, για να διαπιστώσω όντως ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα με δύο συμβόλαια. Είναι, δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Ούτε στη Βιτεχνική, την πιο κάτω κατηγορία που έχει παίξει ο Ηρακλής αυτή την οχταετία. Και πάλι θα γίνω κουραστικός, αλλά εάν υπάρχει το οτιδήποτε που εμποδίζει τον κύριο Δρακόπουλο να προχωρήσει σε μεταγραφές, σε ενίσχυση της ομάδος, μπορεί να βγάλει κάλλιστα μια ανακοίνωση και να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα? Ο κόσμος κάθε εβδομάδα να ακούει ότι αυτήν τη εβδομάδα θα γίνουν μεταγραφές και δεν γίνονται ποτέ. Είναι σπαστικό, είναι εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Νατάσα, αυτό που μου στέλνεις, αν μπει ο Ηρακλής και το ανακοινώσει επίσημα, ευχαρίστως να το μεταφέρω. Τώρα μέσω Facebook και τα λοιπά, okay. Επίσημα ως ποδοσφαιρικό τμήμα, τότε για μένα ισχύει κάποια ανακοίνωση και φαντάζομαι συμφωνείς. Έλεγα λοιπόν για το μπάσκετ ότι φανταστείτε και τη θέση του προπονητή, έτσι. Δεν θα ξαναπώ το εκνευριστικό που λέω πάρα πολύ καιρό, ότι είναι προπονητής στον Ηρακλή αλλά δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει υπογράψει ακόμα. Άντε να πούμε, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί και ακόμη μια φορά ότι είναι τυπικό. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα κάνει 20 Αυγούστου ο Χατζηκυριακής? Θα ξεκινήσει προπονήσεις με δύο παίχτες? Ό,τι δευτεράντσα υπάρχει τη χτυπάει, λέει πλέον. Δίνουμε μάχη με τον Ερμή Λαγκαδά για playmaker, κατάντια. Γράφει ο φίλος ο Θανάσης. Τώρα δεν ξέρω αν ακριβώς δίνεται με αλφα-γιώτα το ρήμα μάχη για playmaker με οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά τα βάλαμε κάτω. 5-6 αθλητές έχουν χαθεί. Ελπίζω να μην χαθεί και ο Τσάμις. Μην διαβάσουμε πουθενά ότι κατέληξε σε άλλη ομάδα. Και δυστυχώς δεν γίνεται ο προγραμματισμός που είχε ο προπονητής του Ηρακλή σε συνεργασία με τη διοίκηση από την αρχή στο μυαλό τους. Γιατί ο προγραμματισμός είχε άλλο ρόστερ. Και τώρα θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν ξέρω, ένα άλλο ρόστερ. Που δεν έχει καμία σχέση. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία θέσεων. Όλες τις θέσεις θέλει ο Ηρακλής. Όταν μιλάμε μόνο για δύο αθλητές, το μπάσκετ με πέντε παίζεται, ως γνωστόν, σε όλες τις θέσεις ενίσχυση πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ο καλός φίλος ο Δανάης συνεχίζει το σερί του με τα μήνυματά του. Όλο για Τσάμι ακούμε και στο τέλος θα το γυρίσουμε στο Τσάμικο. Δεν αποκλείεται, Θανάση μου, να το χορέψουμε και αυτό. Είναι πολύ στενάχωρη η κατάσταση στο μπάσκετ. Στενάχωρη ήταν ούτως ή άλλως με το ότι η ομάδα δεν κατάφερε να ανέβει και βλέπεις τώρα το χολαργό στην Α1 και σου γυρίζει τάντερο. Αλλά είναι ακόμα πιο στενάχωρη τώρα η κατάσταση που βλέπεις ότι δεν κυνηγείται τίποτα.